βρίζεις τους γονείς μου, δεν τους ξέρεις. Αυτό υποθέτω. Απλά να ξέρουν τα άτομα που γράφουν σχόλια ότι, ειδικά όταν είσαι και δημόσιο πρόσωπο, ότι τους, με τη δίωξη εντερνητικού εγκλήματος τους βρίσκεις. Βέβαια τους βρίσκεις. Και απλά είναι επειδή δεν θέλω να φτάσω στο σημείο αυτό, γιατί ό,τι και να έχουν θα τους το πάρω μετά. Δεν έχεις παράπονα όμως, Μίνα, από την κριτική, από τους δημοσιογράφους, από την κινηματογραφική κριτική, η Στρέλα, ας πούμε, χαιρετίστηκες ως κάτι μοναδικό, ως φαινόμενο. Είμαστε, δεν έχεις παράπονο από αυτό. Παράπονα, όχι, παράπονα έχω μωρέ από τον απλό κόσμο. Από τον κόσμο ο οποίος μπαίνει και εκφράζει. Και γράφει συναρτησίες. Και εγώ μπορώ να μπω να γράψω, γιατί δεν μπαίνω, γιατί δεν με απασχολεί να ανοίξω αυτό το χαζοκούτι και να γράψω εκεί με τα πλήκτρα. Συνεχίζει να πληγώνεσαι όμως. Υπάρχει ακόμα αυτό το παιδάκι που πάρτι. Μπήκα. Μα, είμαστε άνθρωποι. Αλίμονο. Δεν έχει. Θεωρείς ότι έχεις όμως με τα χρόνια στο χώρο αυτό και με την επιτυχία σου στην διαδρομή αυτή, δεν έχεις εξοικειωθεί καθόλου με τα κακόβουλα σχόλια? Όχι, γιατί τυχαίνει να έχω καθαρό μυαλό. Και όταν έχεις καθαρό μυαλό, είσαι συνειδητής ό,τι γίνεται γύρω σου. Οπότε δεν μπορείς να τους δικαιολογήσεις το κακόβουλο σχόλιο. Όχι. Επειδή θεωρείς ότι είναι συνειδητό για να σε πονέσουν, να σε πικράνουν, να πικράνουν τους δικούς σου. Για όλους. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι κινητοποιήθηκε τώρα γρήγορα η ομάδα μου και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη φίλη σου, την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κιμ. Καλησπέρα, Μίνα. Αλεξάνδρα μου. Αγάπη μου. Λοιπόν, αυτό ήταν έκπληξη και για μας. Δεν το ήξερα, αλήθεια. Ούτε εγώ. Τώρα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν στην εκπομπή και με ρώτησαν αν θέλω να μιλήσω και είπα φυσικά. Λοιπόν, μας έχει πει η Μίνα εδώ, Αλεξάνδρα, ότι γενικά είναι δύσκολος άνθρωπος πλέον και επιλέγει πάρα πολύ καλά ποιους κάνει φίλους και ποιους δεν χαιρετάει καν. Η Μίνα, να σου πω κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολος άνθρωπος το να είναι κανείς μαζί του, απλά νομίζω ότι πολύ καλά κάνει και επιλέγει με το ποιους μπορεί να κάνει μεγαλύτερη παρέα και να συναναστρέφεται. Αλλά γενικά δεν είναι δύσκολος άνθρωπος η Μίνα. Μια χαρά νορμάλ είναι. Πάντως, πρέπει να πω ότι από όλο το χώρο που τη ρώτησα, εσένα μόνο ξεχώρισε. Ναι. Και γι' αυτό έτσι κινητοποιηθήκαμε γρήγορα να σε βρούμε. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Μίνα, πολύ. Μα η αλήθεια είναι, βρε Αλεξάνδρα μου. Μωρό μου. Η Μίνα είναι γλυκύτατο πλάσμα, είναι αξιολάτρευτη. Έχει πολλά ταλέντα. Στην υποκριτική το έχει δείξει και ελπίζω να της δοθούν πολλές ευκαιρίες να το αναπτύξει περισσότερο. Έκανα τώρα και την έκθεσή της που πήγα και την είδα της ζωγραφικής, που είναι καταπληκτικά τα έργα που έχει κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό ότι όλο αυτό γίνεται για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Ότι έχει στο μυαλό της να κάνει κάτι καλό με όλο αυτό το πράγμα. Αλεξάνδρα, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, το αντίστροφο. Τι έχεις εσύ ξεχωρίσει στην Μίνα και τι έχεις εκτιμήσει ώστε να είναι φίλη σου? Είναι πολύ γλυκό παιδί, είναι πολύ καθαρός άνθρωπος, πολύ ντόπρος άνθρωπος. Ό,τι σκέφτεται και το λέει και το εκφράζει. Δεν έχει δεύτερη σκέψη δηλαδή. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά αν δεν θέλουν να σε συναστραφούν και δεν σε συμπαθούν, θα στο δείξουν. Δεν είναι μπροστά καλοί και πίσω σκάβιλάκους. Και αυτό εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι πολύ έτοιμο πλάσμα, έχει χιούμορ που το εκτιμώ ιδιαίτερα και τι να πω, ότι είναι αξιολάτρευτη. Εσύ τι ξεχωρίζεις την Αλεξάνδρα? Είναι ό,τι είπε και για μένα, είναι τόμπρα, είναι καλός άνθρωπος. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Είναι μια όμορφη γυναίκα, είναι μια επιτυχημένη γυναίκα, είναι ταλαντούχα στην υποκριτική τόσα χρόνια, σεβαστό πρόσωπο, αυτά. Βγαίνετε αυτό μαζί, έτσι, κάνετε παρέα, βγαίνετε για καφεδάκι, όποτε έχουμε χρόνο, βγαίνουμε. Αμέ, και βγαίνουμε. Και στο Λουτράκι. Και στο Λουτράκι έρχεται. Να πω ότι κάνει στο Λουτράκι Μίνα. Πες. Μ' αρέσει, πες. Στο Λουτράκι ο άντρας μου, ένα από τα μαγαζιά του, τέλος πάντων, είναι εστιατόριο. Οπότε με το που έρχεται η Μίνα, μπαίνει στην κουζίνα και φτιάχνει γλυκό, αλμυρό, φαγητά, τέτοια. Σχολή. Καλά, πρέπει να σας πω βέβαια ότι δεν σας φαίνεται καθόλου και στις δύο ότι τρώτε γλυκά και φαγητά. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία έκπληξη αυτό ήταν τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Και θα χαρώ πολύ να σε δω σύντομα, να τα πούμε. Εννοείται.
Πολλά πολλά φιλιά. Φιλιά. Και στη δυο σας. Γεια σας. Γεια. Γεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάω στο Λουτράκι καλεσμένη, ναι, και παίρνω και παρέα μαζί μου. Και εγώ αντί να πηγαίνω βόλτες, κάθομαι κάτω στο κουζίνα. Είναι πολύ καλό εστιατόριο το Πευκάκι, πολύ ωραίο. Και κάνω τάρτες, γαλακτομπούρικα. Ναι, και τα βάζουν, ναι. Το αγαπημένο φαγητό σου ποιο είναι, το οποίο φτιάχνεις κιόλας, έτσι? Είναι πολλά. Πολλά. Είναι πολλά. Σπεσιαλιτέ μία σε γλυκό καλή. Φτιάχνω μία τάρτα με φράουλα και μαύρη σοκολάτα. Θέλουμε συνταγή. Ναι. Κρίμα που δεν έχει εδώ πέρα κουζίνα. Λοιπόν, έχουμε τη λύση. Θα έρθει ο Θάνος Ζερβάκης, ο οποίος μαγειρεύει με διάφορους γνωστούς επώνυμους και έρχεται στην κουζίνα σου να φτιάξει τις σπεσιαλιτές σου. Λοιπόν, θα το κανονίσουμε αυτό, αλλά να τη φέρετε κιόλα στην τάρτα, να δοκιμάσουμε. Αυτό το θέμα. Λοιπόν, όντως διάβαζα ότι σ' αρέσουν όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον νοικοκυριό, με τη μαγειρική. Ασχολείσαι δηλαδή. Μ' αρέσει η καθαριότητα, ναι, η τάξη. Βέβαια το σπίτι μου μπορεί μία μέρα να είναι βόμβα και την άλλη μέρα να είναι τέλειο. Είναι Ταύρος με Δίδυμο. Ναι, και ο Ταύρος ενώ τα θέλει η συντάξη, ο Δίδυμος τα χαλάει λίγο. Mm. Έλα μωρέ, εντάξει. Αλλά εξάλλου, δεν έχω και κάποιο για να έρθει να μου πει πως είναι έτσι το σπίτι σήμερα βομβαρδισμένο, γιατί εντάξει. Πολύ καλό είναι αυτό. Ναι. Γιατί αν είχες κάποιο... Αν ήσουν παντρεμένοι, αν κάτι, δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τάξη. Γιατί, Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Πάμε, ναι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με μήνα όρφανο. Και για τους άντρες να πούμε. Δεν θα ξεφύγει.